Έχουμε ήδη παραλάβει στα φαρμακεία μας τα αντιγρυπικά εμβόλια. Φέτος η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία ιδιαιτερότητα ως προς τον εμβολιασμό, να το πούμε αυτό. Επειδή κυκλοφορούν και τα παλιά εμβόλια, ας το πούμε, του παλαιού τύπου που περιείχαν 3 στελέχη, τα τριδύναμα τα λεγόμενα, που κυκλοφορούσαν και μέχρι και πέρσι και τα προμήθευαν στην αγορά 2-3 διαφορετικές εταιρείες. Φέτος λοιπόν έχουμε και τετραδύναμα εμβόλια, τα οποία τα προμηθεύουν 2 εταιρείες διαφορετικές, και υπάρχει και το περσινού τύπου, το πιο απλό που συνήθως γίνεται στα παιδιά όταν πρέπει, αλλά εκεί πρέπει να εστιάσουμε στο ποιο εμβόλιο θα κάνει ο κάθε ασθενής. Οι περισσότεροι γιατροί προτείνουν τα τετραδύναμα, γιατί περιέχουν άλλο ένα στέλεχος του ιού. Όμως, εμείς αυτό που συμβουλεύουμε ως φαρμακοποιοί είναι να έρχονται σε επαφή πρώτα με τον γιατρό τους, να εξετάζονται αν και εφόσον είναι καλά για να κάνουν τον εμβολιασμό και ποιο τύπο εμβολίου θα ήθελε να προτείνει ο κάθε γιατρός. Επίσης, υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα επίσης ως προς τη συνταγογράφηση του συγκεκριμένου εμβολίου, διότι επειδή τα τετραδύναμα τα βγάζουν 2 διαφορετικές εταιρείες με διαφορετική τιμή, δεν μπορεί να δώσουμε το ένα αντί για το άλλο. Οπότε καλό θα ήταν και ο γιατρός να έρχεται σε επαφή με το φαρμακοποιό του κάθε ασφαλισμένου, του κάθε ασθενή, ώστε να έρχονται σε συνεννόηση για το ποια εμβόλια υπάρχουν κάθε φορά και βέβαια φυσικά το ποιο έχει ανάγκη ο ασθενής, γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τον εμβολιασμό, να πούμε ότι υποχρεωτικός εμβολιασμός γίνεται στα άτομα άνω των 65 ετών και στους νεότερες ηλικιακές ομάδες μόνο σε ανθρώπους που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι άνθρωποι που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας, όπως είναι οι διαβητικοί, οι άνθρωποι που έχουν καρδιοπάθειες, οι άνθρωποι που έχουν άσθημα, είναι πολλές οι κατηγορίες, οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, που αυτοί βέβαια πρέπει να ενημερώνονται πάντα από τον γιατρό τους για το πότε και αν πρέπει να κάνουν τους εμβολιασμούς. Και επίσης στα παιδιά δεν χρειάζεται να γίνονται εμβολιασμοί χωρίς να το έχει πει ο παιδιατρός, δηλαδή, και γενικότερα στις ομάδες κάτω των 65.